από τα ρέματα του κέρκι και του καρβούνι. Φέρνουν τις μελωδίες των νερών, το θρόισμα των φύλων, τις φωνές των πουλιών, τους ψήθυρους του δάσους, μακριά μέχρι την πόλη του Καρλοβάσου και τη θάλασσα. Εκεί σμίγουν με τους ήχους της θάλασσας, τον παφλασμό των κυμάτων, το τραγούδι του ανέμου στις θαλασσινές σπηλιές και στα ξάρτια των πλοίων, τους αναστεναγμούς των ναυτικών. Είναι μια συμφωνία μοναδική για αυτόν που μπορεί να την ακούσει και να αισθανθεί την ιδιαιτερότητα του χώρου που βρίσκεται. Μια συμφωνία που καθρεφτίζεται στους συνδυασμούς χρωμάτων, σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και του μπλε, στο χρυσαφί της άμμου, στο αντιφέγγισμα της πέτρας, στους πυκνούς ίσκιους. Εξηγεί τον λόγο και την αιτία των πρώτων ονομάτων της άμμου. Μελάμφυλος, Δριούσα, Άνθεμις και Παρισία, Φιλής, Μακάρον Νήσος. Φέρνει στο νου τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν πεθάνει έχει την καλή τύχη να ταξιδέψει στο Αιγαίο Πέλαγος. Πουθενά αλλού δεν μπορεί κανείς να περάσει τόσο εύκολα από την πραγματικότητα στο όνειρο. Ένα αδιάλειπτο ιστορικό παρελθόν από την αρχαία Γοργύρα που ήταν κτισμένη στο χώρο αυτό με τον περικαλή ναό του Γοργυρέα Διονύσου μέχρι τους Βυζαντινούς χρόνους, δοκιμάζεται στα χρόνια της κυριαρχίας των πειρατών στο Ανατολικό Αιγαίο, που οδηγούν στην ερήμωση και την παρακμή ολόκληρου του νησιού για περίπου 100 χρόνια, από το 1470 έως το 1570. Ο επανεπικισμός του νησιού με απογόνους Σαμίων, αλλά και ελληνόφωνους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σηματοδοτεί την έναρξη της νεότερης ιστορίας του νησιού, με το Καρλόβαση από τα πρώτα χρόνια να αποκτά κυρίαρχο εμπορικό και οικονομικό ρόλο. Η γεωργία και κυρίως η αμπελοκαλλιέργεια με το φημισμένο και πολυβραβευμένο παγκοσμίως σαμιώτικο κρασί φέρνουν την πρώτη οικονομική άνθηση, ενώ το εμπόριο, εκτός από την ανάπτυξη, φέρνει σε επαφή τους καρλοβασίτες με τα φιλελεύθερα ρεύματα και την κουλτούρα της Δυτικής Ευρώπης. Το 1784 ιδρύεται η Σχολή του Καρλοβάσου, που μετονομάστηκε αργότερα σε Πορφυριάδο Σχολή, προς τιμή του ιδρυτή της, επισκόπου Τυρουλώης, Πορφυρίου Ζαμπέτη. Η σχολή γίνεται το λίκνο των ιδεών της Επανάστασης και δίνει το φως της γνώσης σε όλους εκείνους που θα πρωταγωνιστήσουν στο ξέσπασμά της, προεξέχοντος του καρλοβασίτη Λικούργου Λογοθέτη. Στις 8 Μαΐου του 1821, στην πλατεία του Μεσαίου Καρλοβάσου, ο Λικούργος Λογοθέτης, ο επίσκοπος Σάμου Κύριλλος, ο ποιητής Γεώργιος Κλεάνθης και ο Ιωάννης Λεκάτης σηκώνουν το λάβαρο της Επανάστασης, ενώ σύσσωμος ο λαός τους ακολουθεί. Οι αγώνες των Σαμίων δεν έφεραν το ποθούμενο αποτέλεσμα, καθώς το νησί δεν περιλαμβάνεται στο νέο ελληνικό κράτος που ιδρύθηκε το 1830 με τη Συνθήκη του Λονδίνου, αλλά τέθηκε υπό ηγεμονικό καθεστώς που επέβαλαν στα νησιά οι ξένες δυνάμεις. Στα χρόνια που ακολουθούν, οι εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των καρλοβασιτών αναδιατάσσονται, καθώς η φιλοξήρα καταφέρει κέριο κτύπημα στην αμπελοκαλλιέργεια και η κατεργασία δερμάτων ανοίγει νέους προσοδοφόρους οικονομικούς ορίζοντες. Είναι η εποχή της μεγάλης ακμής, στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα ταμπάκικα δεσπόζουν στην παραλία, στην περιοχή της Ρήβας. Κάποτε έφτασαν τα 47.
όπως γράφει ο Κώστας Καλατζής στο ομώνυμο μυθιστόρημά του, ο Πεύκος, η θάλασσα, το χρήμα και τα χέρια, το καθένα χωριστά και όλα μαζί, ήταν η αιτία της μεγάλης για τον μικρό εκείνο τόπο ανάπτυξης. Στο Καρλόβαση χτίζονται πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια, πολλά από τα οποία διατηρούνται αναλύωτα μέχρι τις μέρες μας. Στο εσωτερικό, η αρχοντιά αποτυπωμένη στα ζωγραφισμένα ταβάνια, στα κομωδίνα και τις πορσελάνες, στις κεντητές κουρτίνες, στα σκαλιστά έπιπλα. Είναι η εποχή που χτίζεται εκ νέου η Πορφυριάδα Σχολή από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα και κληρικό Νικόλαο Τσουκαλαδάκη. Το ηγεμονικό Μέγαρο. Το Χατζηγιάννου Παρθυναγωγείο. Η μεγαλοπρεπής ναή της Παναγίας στο Νέο Καρλόβαση και του Αγίου Νικολάου στον Όρμο. Διάστημα μπαίνουν οι βάσεις για την κατασκευή του λιμανιού. Το 1905 ιδρύεται ο υπήλαιτος σιδηρόδρομος, γνωστός ως τραμ, για τη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Η εμπορική σχολή λειτουργεί στο κτίριο της Πορφυριάδας. Πολύ νωρίτερα, από το 1828, λειτουργεί στο Καρλόβαση τυπογραφείο με πρωτοβουλία του τυπογράφου και λογίου Μιχαήλ Γαρουφαλή. Παράλληλα με τα βυρσοδεψία, λειτουργούν και εργοστάσια επεξεργασίας τσιγάρων, τα οποία απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους. Στον αγώνα για την ένωση της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα το 1912, οι κάτοικοι του Καρλοβάσου είναι και πάλι μπροστά. Η μικρασιατική καταστροφή φέρνει πρόσφυγες και στο Καρλόβαση. Είναι η εποχή που αρχίζει η σταδιακή παρακμή της βυρσοδεψίας, που κορυφώνεται τη δεκαετία του 30 και συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομική ζωή της πόλης. Ο πόλεμος του 40 και ο εμφύλιος που ακολουθεί επισφραγίζουν το τέλος μιας εποχής. Και τα φαντάσματα έκαναν οριστική κατοχή στα παλιά βυρσοδεψία. Οι αγωγιάτες κάνουν ολόκληρη στροφή να μην περάσουν από εκεί. Κι ωστόσο, είναι μια ελευθερία στο χώρο αυτό. Μια θέα εξαίσια και θάλασσα ατέρμονη, απροκατάληπτη, ανυστερόβουλη. Λόγια του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Καρλόβαση, παντρεμένος με την καρλοβασίτισσα γιατρό, Γαρουφαλίτσα Γεωργιάδου. Η αρχοντιά του χθες σμίγει αρμονικά με το πρόσωπο της σημερινής πόλης του Καρλοβάσου, που πέραν της οικονομικής δυναμικής που εκφράζει, είναι ένας τόπος συνύπαρξης γραμμάτων και τεχνών, δημιουργικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικών δρωμένων. Σε ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό, που τα τελευταία χρόνια έλκει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Η πόλη
χωρίζεται στο παλαιό, το μεσαίο, το νέο Καρλόβαση, τον όρμο και το λιμάνι, με την κάθε περιοχή να αυτοπροσδιορίζεται με τη δική της φυσιογνωμία. Η δική μας πολιτεία, γράφει ο Αλέξης Σεβαστάκης, είναι μια πολύ συνηθισμένη πολιτεία. Απλώνεται ανάμεσα σε δύο κάβους, πλάι στη βόρεια θάλασσα, ενώ στα πλευρά της ακουμπούν οι λόφοι. Προς τα νότια είναι αμπέλια, ελαιώνες, περιβόλια, καπνοτόπια. Στο βάθος στέκουν τα μεγάλα δάση, ως το φρύδι του βουνού και πέρα. Το παλαιό Καρλόβαση, σκαρφαλωμένο στους λόφους από τα χρόνια της πειρατείας, διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός αρχιτεκτονικά παραδοσιακού οικισμού σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Ψηλά στο λόφο, το ξοκλήσι της Αγίας Τριάδας καλωσορίζει τους ταξιδιώτες στη φιλόξενη πόλη. Μοναδικής ομορφιάς, το ξοκλήσι του Αγίου Αντωνίου, κτισμένο μέσα σε σπήλαιο, και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Στην πλατεία του Μεσαίου δεσπόζει η προτομή του Μητροπολίτη Κυρίλου στο χώρο που κηρύχθηκε η Επανάσταση του 21 στη Σάμο και ο Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου. Το νέο Καρλόβαση αποτελεί το κέντρο της εμπορικής ζωής της πόλης με τη μεγάλη αγορά και τις σύγχρονες υποδομές. Εδώ είναι η έδρα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο από το 1984 στεγάζεται στο Καρλόβαση, μοναδική εστία γνώσης και προώθησης των θετικών επιστημών. Έχει τρία τμήματα, μαθηματικό, στατιστικής και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η γραμματεία του στεγάζεται στο επιβλητικό ηγεμονικό μέγαρο. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Καρλοβάσου καλύπτει μια ιστορική περίοδο από το 1870 έως το 1955 με εκθέματα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τους αργαλιούς και τα υφαντά, τη σκάφη για το ζύμωμα των ψωμιών μέχρι τα πολύτιμα πορσελάνινα σκεύη και τις παραδοσιακές στολές. Μητροπολιτικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κτισμένος στα τέλη του 19ου αιώνα, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τη μεγαλοπρέπεια και την αρχιτεκτονική του. Ο όρμος ήταν το παλιό οικονομικό κέντρο της περιοχής. Τα δεκάδες νεοκλασικά σπίτια αντανακλούν την ευμάρεια εκείνης της εποχής. Των Βυρσοδεψίων αποτελούν μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας, δεσπόζοντας επιβλητικά στο χώρο. Το λιμάνι, από το κτίσιμό του στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, είναι η εμπορική και επιβατική πύλη που συνδέει τη Δυτική Σάμο με τα γύρω νησιά και τον Πειραιά. Γύρω από αυτό δημιουργήθηκε ένας οικισμός με πανέμορφα νεοκλασικά σπίτια. Με δαπάνες των κατοίκων του λιμανιού τη δεκαετία του 70 κτίστηκε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο ποτάμι, του οποίου η μοναδική αρχιτεκτονική κατασκευή το αναδεικνύει σε σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή του Καρλοβάσου. Στον παραλιακό δρόμο συναντάμε το Ινοποιείο της Ένωσης Συνεταιρισμών Σάμου, στο οποίο παράγεται το κρασί που κάνει γνωστή τη Σάμο στα πέρατα της οικουμένης. Καρλοβάσου είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά δρόμενα.
Δεκάδες πνευματικοί δημιουργοί έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν το πολιτιστικό στίγμα της περιοχής στο Αιγαίο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ο ποιητής της Επανάστασης του 21, Γιώργος Κλεάνθης. Ο διεθνούς φήμης μουσουργός Μανώλης Καλομύρης. Και ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, στο ποιητικό έργο του οποίου το Καρλόβαση αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς. Γενέθλια γη το Καρλόβαση και για τον σπουδαίο συγγραφέα, πεζογράφο, ιστορικό, νομικό και αγωνιστή της δημοκρατίας Αλέξη Σεβαστάκη, του οποίου το έργο έχει οικουμενική αποδοχή και αναγνώριση. Τόπος καταγωγής και για τον βραβευμένο συγγραφέα της Ασημόπετρας, Κώστα Καλατζή, και όλων όσων εμπλουτίζουν καθημερινά με το έργο τους το πολιτιστικό επικοδόμημα της πόλης. Το Πανεπιστήμιο, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικές ομάδες παρέμβασης, η φιλαρμονική και η χορωδία, τα χορευτικά συγκροτήματα συνεχίζουν μια παράδοση αιώνων στο χώρο αυτό. Κάθε χρόνο στις αποκριές χιλιάδες επισκέπτες παίρνουν μέρος στα δρόμενα και διασκεδάζουν, απολαμβάνοντας το καρλοβασίτικο καρναβάλι που ξεχωρίζει για την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία του. Έξω από την πόλη, το έργο της ομορφιάς και του κάλους αναλαμβάνει να το πραγματώσει η ίδια η φύση, με τις μοναδικές δημιουργίες της, μέσα στις οποίες δένουν αρμονικά τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου, σκαρφαλωμένα στις ράχες των δύο μεγάλων βουνών, του Κέρκη και του Καρβούνη. Λίγο έξω από το Καρλόβαση βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι του προφήτη Ηλία, τόπος αναφοράς για τους πιστούς του νησιού. Το χωριό, τα Κοντακέικα, απέχει 4 χιλιόμετρα από την πόλη του Καρλοβάσου και είναι ο τροφοδότης της περιοχής σε γεωργικά είδη. Ιδηλιακό, γραφικό, έχει στο κέντρο του το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος αποπερατώθηκε το 1917 με προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού. Σκαρφαλωμένος στους πρόποδες του Καρβούνη, με πανοραμική θέα, ενώ οι δύο οικισμοί του, ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Νικόλαος, είναι εγκύτερα στη θάλασσα. Το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου, με το γραφικό ταβερνάκι, συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών. Ανατολικά του χωριού, σε υψόμετρο 710 μέτρων βρίσκεται το Καστροβούνι, παλιά πρωτεύουσα του νησιού, με τα ερείπια του κάστρου από την Βυζαντινή εποχή. Το ανέβασμα προς τις κορυφές του Καρβούνι αποκαλύπτει μοναδικές εικόνες απίστευτης φυσικής ομορφιάς. Οι εραστές της πεζοπορίας, αλλά και όσοι θα κινηθούν μέσω των αγροτικών δρόμων, θα αποζημιωθούν με το παραπάνω για αυτή τη μοναδική ανέγγιχτη πλευρά του νησιού. Αυτοί που θα προχωρήσουν μέχρι τις πηγές Χατζημανόλη, στο πανηγύρι των νερών, θα ζήσουν ξεχωριστές εμπειρίες. Δίπλα στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ένα καταφύγιο προσφέρεται από το δημοτικό διαμέρισμα των Κοντακέικων για διανυκτέρευση. Ο Πλάτανος, χτισμένος σε μεγάλο υψόμετρο από τα ωραιότερα χωριά του Δήμου Καρλοβασίων, είναι πόλος τουριστικής έλξης με τη μοναδική πλατεία, τα γραφικά δρομάκια και την υπέροχη θέα που διαθέτει. Η πηγή στην πλατεία
πλατείο με το ξεκουστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι κάτω από τα πλατάνια, ξαποσταίνει τους πεζοπόρους. Ο κόκκινος πυλός της περιοχής που χρησιμοποιείται στα δώματα, καθώς και η αρχιτεκτονική των σπιτιών, δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο χωριό. Το Δημοτικό Σχολείο του Πλατάνου, μικρογραφείο της Πορφυριάδας Σχολής, έργο και αυτό του πλατανιώτη Νικόλαου Τσουκαλαδάκη. Οι κάτοικοι του Πλατάνου είναι στην πλειοψηφία τους αμπελοκαλλιεργητές και αυτό που θαυμάζει κανείς είναι ο τρόπος που χτίζονται οι πεζούλες των αμπελιών, μικρά αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα. Οι ήχοι από τον αργαλιό εξακολουθούν να ακούγονται και σήμερα στα στενά και την πλατεία, καθώς η υφαντική, σε πείσμα του χρόνου, εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετικά χειροποίητα υφαντά. Μορφές από πυλό, εξαιρετικής λεπτότητας και ομορφιάς πλάθονται, συνεχίζοντας παράδοση αιώνων στο νησί, στο εργαστήριο αγγειοπλαστικής, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον Πλάτανο, προς τους Αγίους Θεοδόρους. Τα προϊόντα του εργαστηρίου, όπως και αυτών που βρίσκονται στο Καρλόβαση, ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος συνήθιζε να ζωγραφίζει πέτρες και αντικείμενα από πυλό σε γειτονικό αγγειοπλαστείο. Το χωριό των Αγίων Θεοδόρων πήρε το όνομά του από την πέτρινη εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο του. Η γραφικότητα των σπιτιών του και η κρίνη του 1929 στολίδια στον φυσικό ορίζοντα. Κτισμένα μέσα σε δάσος από πεύκα και κυπαρίσια, τα Κοντέικα εξακολουθούν να είναι από τα λίγα χωριά που το πέρασμα του χρόνου άφησε ανέγγιχτα. Παραδοσιακά σπίτια, στενά δρομάκια, γραφική πλατεία που φιλοξενεί ντόπιους και επισκέπτες. Στην εκκλησία του χωριού, που κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, τιμάται το γενέσιο της Θεοτόκου. Την ησυχία του χωριού διακόπτει κάποιες φορές ο ήχος από τον πετρελαιοκίνητο μήλο που εξακολουθεί να αλέθει σιτάρι, ενώ οι τυχεροί που θα δοκιμάσουν ψωμί από αυτό το αλεύρι για χρόνια θα θυμούνται την οστιμιά του. Η Ιδρούσα, όπως μαρτυρεί και το ίδιο το όνομά της, είναι πνιγμένη στα νερά και το πράσινο που κυκλώνει από παντού το χωριό. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, κτισμένη το 1782 με το μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο και υπέροχες τοιχογραφίες. Το χωριό, με αναπαλαιωμένα σπίτια, στενά σοκάκια και έντονο παραδοσιακό χρώμα, μαγεύει τον ταξιδιώτη. Ένα καταπράσινο μονοπάτι από πλατάνια, πεύκα και ελιές οδηγεί στη ραματιά του Γεροβάση και από εκεί στο ξοκλήσι της ζωοδόχου πηγής, σμιλεμένο πάνω στο βράχο. Τη μοναδική φυσική ομορφιά του χώρου, καθώς και όλου του Δήμου, διαφυλάττουν οι εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης που είναι απλωμένες σε όλες τις περιοχές, προστατεύοντας το πράσινο. Η Λέκα, λίγο πιο πάνω από το Καρλόβαση, στις παρυφές του Κέρκη, ένα από τα πρώτα χωριά που δημιουργήθηκαν μετά τον επανεπικισμό της Άμμου. Ευνοημένο από τη φύση, είναι από τις πλέον παραγωγικές περιοχές του Δήμου όσον αφορά στις γεωργικές καλλιέργειες. Γραφικό και προσεγμένο, με την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, χτισμένη από τα χρήματα των παιδιών της, που μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Τόπος καταγωγής του Ιωάννη Παπασταμάτη Λεκάτη, εκ των πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1921. Κοντά στη Λέκα,
είναι ο μικρός οικισμός των Τσουρλέων με την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και το παραδοσιακό ταβερνάκι. Η Καστανιά, με μια εξαιρετική ποικιλία βλάστησης, υποδέχεται τους επισκέπτες της έχοντας μοναδική αρχιτεκτονική υποδομή, πετρόκτιστα σπίτια και υπέροχες πλατείες ντυμένες στο πράσινο. Ο ενωριακός ναός είναι αφιερωμένος στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 23 Αυγούστου οργανώνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό. Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την αντιστασιακή ιστορία του νησιού. Στις 30 Αυγούστου του 1943, οι Ιταλοί κατακτητές εκτέλεσαν 27 χωριανούς για αντιστασιακή δράση. Έθιμα από τροπαράδοτα αναβιώνουν και σήμερα στο χωριό, όπως το παραδοσιακό αλώνισμα με άλογα. Οι Κοσμαδαίοι, σκαρφαλωμένοι στις πλαγιές του Κερκετέα, με θέα μοναδική, αγναντεύουν το Αιγαίο. Η διαδρομή από το Καρλόβαση, μια μαγευτική περιπλάνηση μέσα στο δάσος και τη φύση, μέσα στις ρεματιές και τα αγριολούλουδα. Πριν τους Κοσμαδαίους, ο οικισμός Νικολούδες με ένα τεράστιο πλατάνι που η ιστορία του χάνεται στο χρόνο. Ο δρόμος μας οδηγεί στο μοναστήρι της Παναγιάς στο Κακοπέρατο. Το Φαράγγι, μια εμπειρία ανεπανάληπτη για αυτούς που θα το διασχίσουν, έχει αναδειχθεί σε πόλο έλξης εκατοντάδων περιπατητών και ορειβατών, με τις κορυφές του να αγγίζουν τα σύννεφα και το βάθος του να φαντάζει απίθμενο. Η κατάκτηση της κορυφής του Κέρκη είναι μια πρόκληση για κάθε ορειβάτη και τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτήν, βατά και καλοδιατηρημένα, οδηγούν στη στέγη του νησιού. Από την άλλη πλευρά του Κέρκη βρίσκονται οι Δρακαίοι, που αγναντεύουν από ψηλά την Ικαρία και τους Φούρνους, στέλνοντας καλοτάξιδα μηνύματα σε όσους διασχίζουν το Ικάριο Πέλαγος. Στο Γυαλό, κάτω από το χωριό, στον οικισμό του Αγίου Ισιδώρου, λειτουργούν ναυπηγεία, ονομαστά για τις κατασκευές τους. Δέχονται παραγγελίες από όλο σχεδόν το Αιγαίο και τα πλεούμενά τους, φτιαγμένα από την ξυλία του Κερκιτέα, είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Από τους Δρακαίους, ένα υπέροχο φιδωτό μονοπάτι οδηγεί στο μεγάλο και μικρό Σεϊτάνι. Δύο παραλίες εξαιρετικής ομορφιάς, κρυμμένες μέσα στο πράσινο, τόποι κατάληξης δύο φαραγγιών, του Κακοπέρατου και αυτού που κατεβαίνει από τους Κοσμαδαίους. Αν είστε τυχεροί, πιθανό να συναντήσετε και κάποια από τις φώκες μονάχους-μονάχους που συχνάζουν στα καταγάλανα νερά των παραλιών. Η προσέγγιση στο μικρό και μεγάλο Σεϊτάνι γίνεται και από το Καρλόβαση, καθώς από εκεί το μονοπάτι είναι συντομότερο και πιο βατό. Για όσους δεν προτιμούν την πεζοπορία, το καΐκι που φεύγει από το λιμάνι του Καρλοβάσου σε 20 λεπτά τους φέρνει σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο. Προστατευόμενη περιοχή εξαιρετικής ομορφιάς είναι και η ρεματιά στην περιοχή ποτάμι που οδηγεί σε φυσικούς καταράκτες. Μέσα από ένα καλοσυντηρημένο μονοπάτι, οι εναλλαγές πρασίνου και νερών θαμπώνουν, ενώ οι ακτίνες του ήλιου προσπαθούν να διαπεράσουν την πυκνή βλάστηση.
Εκεί βρίσκεται και ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή της Παναγίας του ποταμού, όπως ονομαζόταν παλαιότερα. Σπουδαίο μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής στηρίζεται σε 4 λευκούς κύονες που καταλήγουν σε κυονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. Την τελική του μορφή φέρεται να την πήρε τον 14ο αιώνα. Λίγο μακρύτερα σώζονται τα ερείπια ενετικού κάστρου που κτίστηκε για την αντιμετώπιση των πειρατών. Στην παραλία στο ποτάμι, η θάλασσα δροσίζει τους περιπατητές, αλλά και όσους επιζητούν να αφαιθούν στα πεντακάθαρα νερά της. Είναι από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού και δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Επιστρέφοντας στο λιμάνι, οι ήχοι από το ναυπηγείο μας θυμίζουν την αλληλένδετη σχέση των καρλοβασιτών με τη θάλασσα, τους κόπους και τον μόχθο των ψαράδων, την ιστορική συνύπαρξη αιώνων με το υγρό στοιχείο. Στο καρλόβασι συνυπάρχουν αρμονικά οι ομορφιές της φύσης και των ανθρώπων, ενώ έχουν δημιουργηθεί και όλες εκείνες οι υποδομές για να μπορέσει κανείς να τις ζήσει και να τις απολαύσει. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πλήρως εναρμονισμένες με το περιβάλλον, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επισκεπτών, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Εστιατόρια με παραδοσιακά σαμιώτικα φαγητά. Μπαρ, καφενεία και καφετέριες απλώνονται σε κάθε γωνιά. Μικρές και μεγάλες ιστορίες κλεισμένες στις μνήμες πίσω από τους φεγγίτες και η πολυθρόνα του ποιητή να γναντεύει τον ήλιο που χάνεται στο πέλαγος. Ψαροπούλια από τις θαλασσοσπηλιές κρατάνε επτασφράγιστα τα μυστικά των βράχων. Μικρά διαμάντια φωτός γράφουν τη λέξη Αιγαίο. Ο κούρος και η κόρη στο αγγειοπλαστείο περιμένουν το φύσιμα μιας πνοής για να προχωρήσουν. Η κυκλωτική χωρή, φιλόξενη αγκαλιά που ανοίγει στους ερχομούς και τους αποχαιρετισμούς. Οι εικόνες αυτής της ομορφιάς, πραγματικότητα λειψή, χωρίς την επαφή με τους ανθρώπους που κατοικούν αυτόν τον τόπο και που είναι το αναπόσπαστο κομμάτι του. Η εγκαρδιότητα και η φιλοξενία, η προσφορά και η ανιδιοτέλεια καθρεφτίζονται στην καθημερινή συναναστροφή. Μια στάση ζωής που συμπυκνώνει τη γνώση και τη σοφία αιώνων στο σφιχταγκάλιασμα με τη γη, τη μεγαλοσύνη της απλότητας και την προσέγγιση υψηπετών οραμάτων. Είναι τότε που οι αετοί ψηλά στα κορφοβούνια του νησιού δείχνουν τους δρόμους της καρδιάς σε όλους εκείνους που κατοικούν στις παρυφές. Εκεί, στις στέγες των σπιτιών, πετρώνουν τα όνειρα. Όμως, λίγο πιο κάτω στο λιμάνι, οι πύλες είναι ανοιχτές για αυτούς που κατά τον ποιητή φόρεσαν το χρυσό σακάκι από το λιόγερμα της Σάμος και διάβηκαν τα μονοπάτια του ήλιου.